Σε αυτή την εκπομπή αγαπάμε τις εκπλήξεις. Και επειδή έπεσε στα χέρια μας ένα υλικό, το οποίο ναι. έχει να κάνει με σένα, βέβαια, ένα πιο προσωπικό κομμάτι της ναι. ζωής σου. Κάπου πάει το μυαλό. Κάπου πάει το μυαλό. Σε πιο προσωπικό τι κομμάτι. Τι μου ετοιμάζεται. Θέλω να δούμε ένα βιντεάκι. Πρωταγωνίστρια είσαι εσύ και ένας κύριος. Δεν θα πω ότι ήταν πρωταγωνιστής ο Μάρκος ο Σεφερλής, ο γνωστός και αγαπητός. Ήταν όμως μεγάλος, πολύ μεγάλος. Έτσι και ήταν το ζευγάρι. Θέλω να δούμε. Και έχεις καταλάβει φυσικά γιατί μιλάμε. Πήγε το μυαλό μου εκεί που νομίζω. Είπες το πολυπόθητο ναι, Μαρία. Το είπα. Θα μπεις στο κλαμπ παντρεμένο. Τελικά το είπα και εγώ. Έρχομαι στο κλαμπ το δικό σας. Επειδή μας αρέσει να δείχνουμε και προτάσεις γάμου οι οποίες είναι τολμηρές. Ναι. Και τολμώ να πω ότι ήταν μια τολμηρή πρόταση γάμου η οποία έγινε στο χώρο που. Που δεν την περίμενα κι εγώ. Δηλαδή πήγα σαν θεατής να δω την παράσταση και ξαφνικά μου ήρθε κάτι πολύ ξαφνικό. Και με σύμμαχο τον Μάρκο Σεφερλή. Ναι, ναι. Να το δούμε λίγο παρέα. Ένα μικρό απόσπασμα από το υλικό που έφτασε στα χέρια μας. Φαίνεται βέβαια η ιδιότητά σου, αυτό σχολιάζουν και από τον κοντρόλ. Πώς φαίνεται ο δημοσιογράφος. Έναν αέρα, έτσι, αέρα τον έχουμε. Έτοιμος να ευχαριστήσω. Ήταν ιδιαίτερη. Ακόμα συγκινούμε και τώρα που το βλέπω συγκινούμε και ανατριχιάζω πραγματικά. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή που ζήσαμε, που έζησα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάρκο Σεφερλή και το επιτελείο του. Να πούμε ότι έγινε όταν βρίσκονταν εδώ ο θείασος για τις παραστάσεις στο Αστόρια. Ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή στιγμή. Το είχαν κανονίσει εκείνοι πίσω από τα παρασκήνια. Το είχαν οργανώσει όλο το έγκλημα σε εισαγωγικά. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Φάνηκε νομίζω στην αντίδραση. Εξεπλάγιν τελείως. Κανονίστηκε με μια κολλητή μου, μπορώ να σου πω, Νικολέτα, η οποία δεν μου μαρτύρησε τίποτα όλες τις μέρες, ενώ το ήξερε ότι είχαν σχεδιάσει αυτό. Δεν κατάλαβα τίποτα. Όταν ο Μάρκος με φώναξε, γιατί καθόμουν στη θέση μου κι εγώ, με κάλεσε ο Μάρκος και μου λέει, μέσα στο πλήθος φωνάζει Μαρία τον Γιαννάκη. Λέω, εντάξει, θα με καλέσει για να κάνει πλάκα. Μέρος της παράστασης ενδεχομένως. Γιατί ξέρουμε ότι ο Μάρκος λίγο πολύ πειράζει τον κόσμο που είναι στο θέατρο. Λέω και εγώ, εντάξει, θα με ανεβάσει, θα κάνουμε λίγο πλάκα, να γελάσει ο κόσμος και αυτά. Αυτό που μου συνέβη δεν το περίμενα, πραγματικά. Μπορώ να πω ότι, εντάξει, έχουμε τον αέρα λόγω δουλειάς, αλλά κάτι τέτοιο πάντοτε σε βρίσκει προεκπλήξεως, δημιουργεί συναισθήματα πολλά, ανάμεικτα. Είναι συναισθήματα χαράς, βέβαια. Είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου. Ειδικά όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, έτσι κάπως διαφορετικά από το περιμένεις. Είναι διαφορετικά και είναι το διαφορετικό στοιχείο αυτό, το οποίο, εντάξει, πέρα από το δικό σου προσωπικό πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι η διαφορετική πρόταση γάμου, η οποία είναι άξια να τα βλέπουμε αυτά. Είναι πολύ ωραία να τα βλέπουμε. Είναι ωραία. Είναι να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά το ζευγάρι και ευτυχισμένο και στα κουφέτα. Όλος ο κόσμος ευτυχισμένος. Να είστε καλά.